Οι πρώτοι μου καλεσμένοι είναι δύο άνθρωποι πολύ ξεχωριστοί. Ο Άρης Μαρκάκης, διευθυντής του εκπαιδευτηρίου Junior Academy Χαιρονάσιο Σχολή Ανδρέας Γιαννόπουλος, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Κένυα, να αναστηλώσει και να υιοθετήσει ένα σχολείο. Μαζί του στο εγχείρημα αυτό ήταν και 11 ακόμη άνθρωποι. Μεταξύ αυτών, ο αθλητής Αμαία και πρωταθλητής Μπότσια Μιχάλης Λεμονής. Ο Μιχάλης είναι καθηλωτικός όταν μιλά για την εμπειρία του αυτή. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, η έκπληξη και η χαρά που είδε στα μάτια των παιδιών της Κένυας, οι υπερβάσεις που χρειάστηκε να κάνει για να βρεθεί εκεί και να προσφέρει. Ο ίδιος κρατά το απίστευτο συνέστημα ικανοποίησης και πληρότητας που ένιωσε όταν κατάφερε να νικήσει τους φόβους του και προσέφερε ό,τι καλύτερο είχε στα παιδιά της Αφρικής. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η πρώτη εικόνα που σας δημιουργείται όταν σας λέω τη λέξη Κένυα. Ξεχάστε όλα αυτά που τρέχουν στην καθημερινότητα και γυρίστε πίσω σε εκείνες τις μέρες. Αδριανή, ένα ταξίδι ξεχωριστό, μοναδικό, μια μεγάλη εμπειρία ζωής για μας. Πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε αφήσει ένα κομμάτι μας εκεί κάτω. Mm. Οι στιγμές που ζήσαμε ήταν μοναδικές και πραγματικά ανυπομονούμε να ξαναβρεθούμε. Μα όλοι μου το λένε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πάει σε τέτοιου είδους αποστολές προσφοράς και αλληλεγγύης και στήριξης, όχι μόνο στην Αφρική, οπουδήποτε στον κόσμο, νιώθουν ότι έχουν αφήσει ένα κομμάτι της ψυχής τους εκείνα τα μέρη, κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν, βοήθησαν και συνυπήρξαν και θέλουν πολύ να ξαναπάνε. Μιχάλη, το ίδιο ισχύει και για σένα. Βεβαίως ισχύει το ίδιο. Έχουμε αφήσει ένα κομμάτι μας εκεί πέρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το φίλο μου τον Άρη. Έχουμε συμπορευτεί μαζί από τη Μεγαλόνησο, καθότι είναι στο Δέλτα Σίγμα κι αυτός και έφορωσε στο άθλημά μου. Μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με συμπεριλάβει στο ταξίδι. Με όποιους κινδύνους έπαιρνε υπευθύνη του, τα πήγαμε πολύ καλά. Αυτό το ταξίδι μας έκανε καλύτερους ανθρώπους, βλέποντας τα χαμόγελα των παιδιών όταν τελειώσε το έργο μας. Αλλά μου έκανε ένα μεγάλο δώρο ο Άρης και εμένα. Με έβαλε να ξεπεράσω τα όρια μου. Δηλαδή, ποια όρια σου νιώθεις ότι ξεπέρασες? Τους φόβους μου, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα δύσκολο ταξίδι, δύσκολος χώρος χιντικά, δύσκολες γεύσεις, αλλά προσαρμοστήκαμε εύκολα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλα τα παιδιά του Junior Academy που ήταν και αυτά στην αποστολή. Γίναμε μια μεγάλη παρέα. Μπότσια παίξατε? Μπότσια δεν παίξατε. Μπότσια όχι. Την επόμενη φορά πρέπει να πάτε να οργανώσετε ένα πρωτάθλημα. Εδώ είχατε τον πρωταθλητή, τον άνθρωπό σας. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση όμως όταν τελείωσε όλη αυτή η κίνηση αγάπης και βλέπεις τα παιδιά την ευχαρίστησή τους. Όλα τα παιδιά από την αρχή τους φαινόταν κάτι περίεργο γιατί ξαναχτίστηκε το σχολείο τους σχεδόν. Και πιστεύω ότι έγινε κάπως έτσι όπως το ονειρεύονται. Ένα δώρο ζωής για αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες στην καθημερινότητά τους, σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας, αλλά ένα σχολείο είναι φάρος, είναι διέξοδος για αυτούς, έτσι δεν είναι, Άρη? Έτσι ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι εκεί που πήγαμε, στο σχολείο που πήγαμε, είναι ένα σχολείο με 350 ορφανά παιδιά. Και από τους δύο γονείς. Άρα μένουν και μέσα, είναι μια δομή. Μένουν όχι στο συγκεκριμένο χώρο, όχι στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά μένουν κυρίως όλα μαζί σε κάποιο άλλο χώρο. Και έρχονται και φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Υπάρχουν βέβαια και παιδιά που μένουν με τους συγγενείς τους, αλλά υπάρχουν και παιδιά που μένουν σε άλλο χώρο ξεχωριστό, έτσι. Όχι όμως εκεί, στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι καθαρά σχολείο. Με δημόσιους, με δασκάλους τους οποίους παρέχει το δημόσιο της Κένυας. Πραγματικά ήταν κάτι έτσι μοναδικό το να πάμε εκεί και να μπούμε στη διαδικασία να ανακοινήσουμε το συγκεκριμένο σχολείο. Εσύ πώς το αποφάσισες αυτό και πώς είπες ότι θα πάω εκεί και θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να παρέχω, να φτιάξω ένα σχολείο για αυτά τα παιδιά? Εγώ το είχα, Ανδριανή, στο μυαλό μου εδώ και 3 χρόνια να κάνω κάτι τέτοιο. Αρχικά είχα έρθει σε επαφή με τον Πατριάρχη και Πάπα Πάσης Αφρικής, τον Θεόδωρο. Κάποια στιγμή όλο αυτό σταμάτησε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δικών μου και πέρυσι το Φλεβάρι μου ξαναμπήκε στο μυαλό και λέω θα το κάνω, τώρα θα το κάνω. Επικοινωνήσαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε να επικοινωνούμε με τον Μητροπολίτη της Κένυας, τον Μακάριο. Του είπα τι σκέφτομαι, του είπα τι θέλω να
βρούμε ένα σχολείο, ναι. Το οποίο θα το ανακοινήσουμε, θα το φτιάξουμε, θα το φέρουμε σε συνθήκες ανθρώπινες, γιατί πραγματικά οι συνθήκες που αντιμετωπίσαμε και βρήκαμε εκεί κάτω ήταν πάρα πολύ δύσκολες, και από εκεί και μετά να το υιοθετήσουμε. Τι σημαίνει να το υιοθετήσετε, από εδώ και πέρα δηλαδή, ποια είναι η σχέση σας με τα παιδιά? Ό,τι κάνω στη ζωή μου θέλω να το κάνω και να δίνομαι, να τα αγαπώ και να το κάνω δικό μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι και να τα αφήσω και να φύγω. Ήθελα λοιπόν να πάμε, να ανακοινήσουμε το σχολείο και από εκεί και μετά να είμαστε δίπλα τους. Να είμαστε δίπλα τους σε οτιδήποτε και χρειαστούν και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο σχολείο και τα συγκεκριμένα παιδιά. Το υιοθετήσαμε λοιπόν το συγκεκριμένο σχολείο, το φτιάξαμε, το ανακοινήσαμε και το υιοθετήσαμε και από εδώ και στο εξής θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, δίπλα σε αυτό το σχολείο. Είμαι σίγουρη ότι μέσα κάπου στην άκρη του μυαλού σου έχεις αυτά τα παιδιά να έρθουν στην Κρήτη κάποια στιγμή, κάποια από αυτά όσα μπορούν, ίσως και όλα σταδιακά, είναι... Καλά διαβάζω τις σκέψεις σου. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ναι. Δεν είναι ότι θα φέρουμε για παράδειγμα τα παιδιά από το Χαμόγελο που μένουν στην Αθήνα ή στην Κόρινθο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Θα τα φέρουμε όμως τα παιδιά του χρόνου το καλοκαίρι να κάνουν εδώ διακοπές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε το συγκεκριμένο project με την πρεσβεία της Κένιας στην Αθήνα. Και τα παιδιά, το διαβεβαιώ, θα έρθουν του χρόνου το καλοκαίρι εδώ και θα κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αφού το λες, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει και έτσι. Σε έχω ξαναδεί να λες κάτι και μετά να γίνεται και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ειδικά για ανθρώπους που αισθάνονται όπως αυτά τα παιδιά, αλλά και τους ανθρώπους στο σχολείο εκεί που συναντήσατε, τους δασκάλους ή και τον Μητροπολίτη Κένιας, που έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητα. Και το να τους πει απλά κάποιος ότι ξέρετε, θέλω να σας βοηθήσω, μέχρι το σας βοηθάω, έχει μια τεράστια απόσταση. Και είναι λίγο ζώρικο να σου δημιουργούν την ελπίδα και μετά να μην μπορούν να την ικανοποιήσουν. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς γίνεται ένα τεράστιο έργο από τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μακάριο στην Κένια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος καθημερινά, θα έλεγα, δίνει τη ζωή του κυρίως για τα παιδιά, αλλά και γενικότερα για τους ανθρώπους της Κένιας. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και Άρη, θέλω να κάνω μια παρένθεση που πάντα θέλω να την κάνω όποτε κάνω τέτοιες συζητήσεις. Δεν τους αφορά το θρήσκευμα των παιδιών. Παλεύουν με τις ίδιες δυνάμεις για όλα τα παιδάκια του τόπου αυτού. Ναι. Άσχετα ότι οι περισσότεροι Κενιάτες είναι Ορθόδοξοι, δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν μπροστά το θρήσκευμα. Δεν σου ζητούν χαρτί. Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Ναι, έλα στο σχολείο μας, θα σε βοηθήσω. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες. Ξαναλέω, οι περισσότεροι είναι Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες. Υπάρχουν πάρα πολλές φυλές, γιατί και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην Κένια. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 42 φυλές. Είτε είναι η Μασάη, είτε είναι η Κικούγιο, είτε είναι οποιοδήποτε άλλη φυλή της Κένιας. Με πολύ έντονα διαφορετικά χαρακτηριστικά, ναι, στην κουλτούρα και, ναι, στην νοοτροπία τους. Και χαρακτηριστικά διαφορετικά και μεγάλες έτσι αντιπαλότητες μεταξύ τους. Ο Μητροπολίτης όμως και αυτοί που είναι γύρω του δεν κοιτούν τέτοια πράγματα, δεν έχουν παροπίδες. Είναι δίπλα σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά και πραγματικά θέλω να διαβεβαιώσω ότι γίνεται ένας τεράστιος αγώνας για την επιβίωση των συγκεκριμένων ανθρώπων και κυρίως των παιδιών. Μιχάλη, πες μου, όταν σου είπε ο Άρης, σήκω, ετοιμάσου, φτιάξε βαλίτσα, πάμε Αφρική, πάμε στην Κένια. Τι είχες στο μυαλό σου ότι θα αντιμετωπίσεις και τι αντιμετώπισες? Ο Άρης, καταρχάς μου το είπε αυτό, ήρθε στον Άγιο ένα βράδυ στο σπίτι μου. Μου λέει, ήθελα να έρθω να σε δω, να σου πω κάτι. Ήρθε, πήγαμε, φάγαμε και μου έκανε αυτή την πρόταση. Αμέσως μου λέει, θα το κάνουμε, μπορείς να το κάνουμε? Του είπα ναι. Όταν το ξεκινήσαμε και πήγαμε, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι και τα παιδιά εκεί, γιατί πηγαίναμε σε διάφορες εκδηλώσεις, πηγαίναμε στην εκκλησία, είδαμε πώς γίνεται η λειτουργία εκεί πέρα και βλέπεις και τα παιδιά εκεί που δεν ξέρουν το διαφορετικό, μου δίναν το χέρι τους πολλές φορές όταν βλέπανε δύσκολο δρόμο για να με βοηθήσουν. Σου ξαναλέω ότι ο Άρης, εκτός από καλός μου φίλος και συνοδοιπόρος, πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Πιστεύω ότι τον έβγαλα ασπροπρόσωπο. με έκανε καλύτερο άνθρωπο αυτό το ταξίδι και θέλω να μ' αξιώνει ο Θεός πρώτα, να είμαστε καλά, να πηγαίνω κάθε φορά που πάνε, γιατί δίνεις κάτι κάθε φορά που πας.
Είμαι καλύτερος άνθρωπος. Τώρα που επέστρεψες και που τα κατάφερες, γιατί είπες πριν για τους φόβους που είχες και μου κάνει εντύπωση που εσύ, που έχεις υπερβεί τόσα εμπόδια και τόσες δυσκολίες και έχεις καταφέρει στη ζωή σου τόσα πράγματα, να σκέφτεσαι ακόμα και το πιο απλό. Βρε παιδί, πώς θα κάνω εγώ τόσες ώρες ταξίδι? Θα έχει προσβασιμότητα εκεί που θα πάμε? Όχι, δεν είναι το ταξίδι και η προσβασιμότητα. Είναι ότι όπου πηγαίναμε εκεί, πηγαίναμε με ασφάλεια. Είναι η κινδύνη που έχεις. Ναι. Είναι όλο αυτό. Δηλαδή. Αντιμετωπίσατε τέτοιες προκλήσεις όσον αφορά στην ασφάλειά σας? Φεύγοντας από εδώ, δεν ξέραμε τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν ένα ταξίδι δύσκολο. Ο Μιχάλης έπρεπε να πάρει σημαντικές αποφάσεις στο αν θα μπει στη διαδικασία να κάνει αυτό το ταξίδι, όπως επίσης και εγώ. Θα έπρεπε να είμαι σίγουρος ότι ο Μιχάλης θα έρθει στο συγκεκριμένο ταξίδι και θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Ναι. Γιατί, ξαναλέω, οι συνθήκες ήταν πραγματικά δύσκολες. Και πριν φύγουμε από εδώ, ήταν ακόμα πιο δύσκολες στο μυαλό μας, γιατί δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο σημαντικό για μένα είναι το συγκεκριμένο ταξίδι και το κομμάτι της προσφοράς που έγινε εκεί κάτω, άλλο τόσο σημαντικό για μένα είναι η συμμετοχή του Μιχάλη στο συγκεκριμένο ταξίδι. Γιατί αποφάσισες να πας με τον Μιχάλη κάτω? Πώς μπήκε στο μυαλό σου η εικόνα του Μιχάλη? Τι συμβολίζει για σένα όλο αυτό? Καταρχάς, όπως είπε ο Μιχάλης, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε αδέρφια. Επειδή λοιπόν τον ξέρω και τον ζω σχεδόν καθημερινά, ήξερα ότι θα του έκανε πάρα πολύ καλό. Αν μη τι άλλο, στην ψυχολογία του. Στα έχει πει αυτά ή στα λέει τώρα στην τηλεόραση? Ήταν ένα ταξίδι το οποίο θα του έδινε πάρα πολλά πράγματα του Μιχάλη. Mm-hmm. Ήξερα ότι ήταν δύσκολο να πάρει μέρος. Γιατί ήταν ταξίδι πραγματικά μακρινό, πολλές ώρες ταξίδι και εκεί πραγματικά οι συνθήκες δύσκολες. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μιχάλης κάποια στιγμή έφτασε στα όρια του. Δεν το έδειξε όμως. Ψυχολογικά ή σωματικά? Και σωματικά και ψυχολογικά. Και από άποψη φαγητού, αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο ίδιος, το έβλεπα, επειδή το ξέρω. Το έβλεπα στα μάτια του, το έβλεπα στο πρόσωπό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δυσανασχέτησε με όλο αυτό. Απεναντίας ήταν πάρα πολύ και στάθηκε πάρα πολύ δυνατός. Και πραγματικά για όλους εμάς, τους υπόλοιπους που λάβαμε μέρος στο συγκεκριμένο ταξίδι, ο Μιχάλης μας έδινε καθημερινά δύναμη. Γιατί βλέποντας τον Μιχάλη να είναι δυνατός μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γινόμαστε κι εμείς ακόμη πιο δυνατοί και πραγματικά προσπαθούσαμε καθημερινά να φέρουμε εις πέρας έτσι αυτό που είχαμε πάει να κάνουμε στο συγκεκριμένο χώρο. Τι σε ζόρισε πιο πολύ, Μιχάλη? Αλήθεια τώρα, έτσι και ειλικρινά και πολύ ανθρώπινα. Το φαγητό, Άνδρια, αν τον ζόρισε πιο πολύ. Τι δηλαδή? Είμαι λίγο περίεργος στο φαγητό και ήταν λίγο περίεργες γεύσεις. Είσαι καλαναθρεμένος εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν λίγο περίεργες γεύσεις και δεν είχαμε φάει. Δεν είχα φάει προσωπικά 2-3 μέρες. Αλλά. Αλλά και μετά πείνασες για τα καλά και έφαγες. Όλα καλά. Όλα καλά. Πήγαν όλα καλά. Σου ξαναλέω ότι επειδή εμείς στη Μεγαλόνησο και γενικά όλα τα παιδιά με διάφορες ιδιαιτερότητες μας λένε αγωνιστές ζωής, αλλά για μένα είναι πώς θα την πλασάρεις τη ζωή σου. Για μένα είναι να αγωνίζεσαι, αλλά χωρίς να το προμοτάρεις. Όταν γνώρισα λοιπόν τον Άρη, θέλω να σας το πω, και έβλεπα έναν άνθρωπο επιχειρηματία, έναν άνθρωπο φτασμένο, του είπα κάποια στιγμή, γιατί είναι και στη Μεγαλόνησο. Mm. Ποια είναι η αιτία και μπήκε στη Μεγαλόνησο και προσφέρεις? Έχεις κάποιο άτομο με αναπηρία δίπλα σου, σε τράβηξε, κάποιο συγγενή? Και μου λέει, όχι, το κάνω από μέσα μου. Πραγματικά είναι να το έχεις μέσα σου, να το κάνεις. Με τον Άρη θα κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί. Και είναι ότι ο ένας τραβάει τον άλλο. Δηλαδή, με τον Άρη εγώ θα μιλήσω τη βδομάδα 5 φορές τη βδομάδα. Δηλαδή, παίρνει ο ένας από τον άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι πολύ που πήρες πρωτοβουλία να είστε ο Μιχάλης σήμερα και να μην εστιάσουμε μόνο στο ότι πήγατε, κάνατε κάτι ωραίο και γυρίσατε. Και με ποιους πήγατε και όλη τη σκέψη περιλαμβάνει. Και σκέφτομαι και αυτό που είπες, Μιχάλη, πριν από λίγο, ότι τα παιδιά κάτω στην Κένια δεν αντιλαμβανόντουσαν καμία διαφορετικότητα σε σχέση με σένα, με τις κινητικές σου δυνατότητες. Απλά όπου χρειαζόταν, σου δίνανε το χέρι τους. Αυτή είναι η καθαρή σκέψη. Αυτό είναι το κανονικό για μένα. Μου το έδωσε ένα παιδάκι σε μια εκκλησία και δεν το είχα δει εγώ. Ναι. Και μου λέει, ο Άρης, δες το χέρι σου, δίνει το χέρι. Δεν το είχα δει. Έχεις υπάρξει φοβικός με τους ανθρώπους? Ποτέ, ποτέ. Ήμουνα πάντα από μια υποστηρικτική οικογένεια. Από μια οικογένεια που ήταν πιο αυστηρή σε μένα από ό,τι στον αδερφό μου. Ο πατέρας μου έπαιζε τον κακό.
αυτό με βοήθησε να σπουδάσω, αυτό με βοήθησε ήταν να. Ήταν αυστηρό εννοεί. Πολύ, πολύ. Ακόμα είναι αυστηρό. Αυστηρό εννοώ στο ότι παίζει το ρόλο του κακού. Για να με κάνει πιο σκύρο, έτσι όπως λέει. Και αυτό είναι ότι είσαι και με ανθρώπους δίπλα οι οποίοι δεν σε βλέπουνε σαν. Δεν μ' αρέσει. Εμένα μου είχε πει ο πατέρας μια μεγάλη κουβέντα. Γεια μου, μην προκαλέσει ποτέ το νύκτο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Και να πορεύεσαι σύμφωνα με τα ιδανικά σου. Ναι. Προσπάθησαν Ανδριανοί, κυρίως η οικογένειά του, να τον κάνουν ένα αυτόνομο άτομο. Και όχι ένα άτομο, όπως είπε ο Μιχάλης, που θα προκαλεί τον νύχτο. Και αυτό μεγάλη είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι εσύ για τον εαυτό σου και γύρω σου πώς. Εδώ βλέπεις τον Άρη, έχεις μια αλφα εικόνα για τον Άρη. Το συγκεκριμένο και τυχαίο παράδειγμα. Τον βλέπεις εδώ και ο Άρης σε βλέπει ακόμα πιο ψηλά τελικά. Δηλαδή, είναι πιο... αισθάνομαι ότι εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάγκη ενδεχομένως το Μιχάλη και το OK του Μιχάλη και τη φυσική παρουσία του Μιχάλη δίπλα σου. Και να νιώσεις ότι ναι, πάμε, προχωράμε. Έχουμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα πράγματα μαζί. Το θεωρώ, σου ξαναείπα, Ανδριανή, το ίδιο σημαντικό με το έργο που έγινε εκεί κάτω. Το να έχουμε τον Μιχάλη δίπλα μας και να μπορεί ο Μιχάλης να παίρνει όλα αυτά που χρειάζεται σαν άνθρωπος από όλους εμάς που είμαστε γύρω του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ φοβερή καθημερινά... τύχη θέλω να σου πω που είχες αυτή την εμπειρία. Ναι. Ζηλευτή. Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά τι λένε, τα κορίτσια, γιατί δεν ξέρω, είδα πολλά κορίτσια από το σχολείο που ακολούθησαν. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν και άλλοι άντρες πέραν από εσάς. Ήταν και άλλοι άντρες, ήταν άλλοι δύο άντρες μαζί μας. Τις ήταν ενθουσιασμένες τα βίντεο, χαρούμενες με τα παιδιά, χορεύανε, τραγουδούσαν. Ναι, και ήταν και κυρίως δασκάλες του δημοτικού σχολείου του εκπαιδευτηρίου μας. Φύγαμε από εδώ 11 άτομα. Φτάνοντας στο Κατάρ, στην Ντόχα, και μπαίνοντας στο λεωφορείο για να πάρουμε το αεροπλάνο για το Ναϊρόμπι, κάποια στιγμή τα κορίτσια μου φώναξαν και μου λένε: «Κύριε Άρη, σας ζητάει μια κοπέλα». Εγώ παραξενεύτηκα. Λέω στην Ντόχα να με ζητάει κοπέλα και μέσα στο λεωφορείο που πάμε στο αεροπλάνο. Τέλος πάντων, πήγα προς την κοπέλα. Ήταν μια φιλόλογος από την Κύπρο. Ναι. Η οποία, Ανδριανή, είχε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πηγαίναμε στην Κένια τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είχε προσπαθήσει να μας βρει, να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεν τα κατάφερε γιατί το συγκεκριμένο διάστημα ήταν κλειστό το δημοτικό. Και πήρε την απόφαση και την πρωτοβουλία και το ρίσκο, θα έλεγα, να κλείσει τα εισιτήριά της και να μας ακολουθήσει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Καλά, απίστευτο. Ναι, ναι. Θέλω να έχω σου να δώσω. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις τη δύναμη που είχε η συγκεκριμένη έτσι πρωτοβουλία. Δεν γνωριζόσασταν. Όχι, όχι, καθόλου. Τίποτα. Καθόλου, το είδε, λέει, εγώ θέλω να πάω. Το είδε και απλά, πήρε το ρίσκο, το είδε απλά και σου ξαναλέω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί. Εντάξει, το είχαμε βγάλει προς τα έξω ότι θα γίνει το συγκεκριμένο ταξίδι. Και πήρε την πρωτοβουλία να κλείσει τα εισιτήρια χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μας, χωρίς να έχουμε καμία επαφή. Και βρεθήκαμε, σου ξαναλέω, μέσα στο λεωφορείο, στο αεροδρόμιο, στην Ντόχα. Πηγαίνοντας να πάρουμε το αεροπλάνο για το Ναϊρόμπι. Αυτή λοιπόν η κοπέλα, καλά να είναι, ενσωματώθηκε μαζί μας. Πώς τη λένε? Ιωάννα. Ιωάννα. Ναι. Από το Αθηναίο της Κύπρου, φιλόλογος. Ενσωματώθηκε μαζί μας στην ομάδα όλες τις μέρες που μείναμε εκεί. Και ταυτόχρονα πηγαίνοντας εκεί, βρήκαμε και ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι από την Ξάνθη, το οποίο είχε πάει να παντρευτεί στη Μητρόπολη της Χένειας. Γιατί? Έτσι το αποφάσισε. Ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Πήραν την απόφαση να επισκεφτούν το Ναϊρόμπι και να παντρευτούν εκεί στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Και επίσης τα παιδιά τα συγκεκριμένα ενσωματώθηκαν μαζί μας και γίναμε 14 άνθρωποι οι οποίοι... Απίθανο. Ναι, ναι. Πες μου τι κάνατε, ποια ήταν η καθημερινότητά σας. Δεν πήγατε για τουρισμό, πήγατε και κάνατε δουλειά, σηκώσατε τα μανίκια. Δεν πήγαμε για τουρισμό, πήγαμε καθαρά για να μπούμε στη διαδικασία να ανακοινήσουμε το συγκεκριμένο σχολείο, όπως και έγινε. Σηκωνόμαστε το πρωί, τρώγαμε πρωινό. Καταρχάς θέλω να πω ότι μέναμε στους κοιτώνες της Μητρόπολης. Σηκωνόμαστε λοιπόν το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, τρώγαμε πρωινό και αμέσως πηγαίναμε στο χώρο του σχολείου, όπου ξεκινούσαν οι εργασίες καθημερινά, μέχρι το μεσημέρι στις 3 η ώρα. Σταματούσαμε για φαγητό και μετά ξανά πάλι μέχρι τις 8-8.30 το βράδυ. Κανονικά, μαζί με τους εργάτες, μαζί με τους ανθρώπους του σχολείου. Πέρα από εμάς, όπως είπες τώρα αυτή τη στιγμή,
πέρα από εμάς τα 14 άτομα, είχαμε και 11 εργάτες, οι οποίοι βοήθησαν έτσι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πραγματικά το σχολείο τις μέρες που είμαστε εκεί είχε γίνει ένα εργοτάξιο. Τα παιδιά ασχοληθήκατε, τα κορίτσια σου? Ασχοληθήκαμε και με τα παιδιά. Αν και ο κύριος όγκος των παιδιών του σχολείου ήταν σε διακοπές εκείνο το διάστημα, είχε όμως παιδιά τα οποία ήταν γύρω στη γειτονιά, θα έλεγα, του σχολείου. Καθημερινά ήταν στον χώρο του σχολείου, καθημερινά μας περίμεναν και πραγματικά αυτό που εμένα έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά και, και στους συνεργάτες μου, ήταν ότι παρόλες τις ελλείψεις που είχαν, έτσι, ήταν παιδιά τα οποία, Ανδριανή, ήταν ευτυχισμένα, πραγματικά ευτυχισμένα. Πράγμα χαμογελούσαν, που χαμογελούσαν, χορεύανε, παίζανε. Ήταν γεμάτα. Λάμπαν τα μάτια τους. Δηλαδή, εγώ παραλληλίζοντας τις εικόνες τις συγκεκριμένες με δικά μας παιδιά εδώ, έτσι βλέπω πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, μωρέ, Άρη, ποια είναι η λύση σε αυτή την περίπτωση. Δεν τις λείπει τίποτα και πάλι βλέπεις ότι... Δεν υπάρχει πηγαία χαρά. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Μήπως και σε εμάς όμως ισχύει αυτό και στους ενήλικες, τα παιδιά εμάς βλέπουν. Εκεί οι ενήλικες πώς ήταν? Ναι, ήθελα να σου πω το εξής, ότι εκεί τα παιδιά με μια καραμέλα π.χ. που είχαμε πάρει και τους δίναμε, γινόταν πραγματικά ευτυχισμένα. Δηλαδή έβλεπες με λίγα πράγματα πώς λάμπαν τα μάτια τους. Οι μεγάλοι πώς ήταν οι ενήλικες? Και οι μεγάλοι. Και οι μεγάλοι το ίδιο. Και οι μεγάλοι. Και οι μεγάλοι, οι μεγάλοι που εμείς ζήσαμε, που ήταν κοντά μας, που ήταν γύρω μας. Άνθρωποι πάρα πολύ φιλόξενοι, ήταν πάρα πολύ κοντά μας και αυτοί, θα έλεγα, ότι παρόλες τις ελλείψεις, παρόλο τη δύσκολη πορεία που είχαν και έχουν στη ζωή τους, ήταν άνθρωποι που πραγματικά έδειχναν και αυτοί ότι είναι ευτυχισμένοι. Με τα λίγα, με το τίποτα. Σας το μετέδωσαν αυτό, ναι, μέσα από την καρδιά τους, μέσα από την ψυχή τους. Ναι. Άρη, υπήρξε στιγμή που να ζωρίστηκες πάρα πολύ και να είπες γιατί είμαι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου? Όχι. Δεν τον μετάνιωσα ποτέ το ότι βρεθήκαμε εκεί. Ξαναλέω, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, γιατί όπως προείπα, όταν κάνω κάτι θέλω να το κάνω όπως εγώ το έχω μέσα μου, θέλω να το κάνω δικό μου, θέλω να τα αγαπώ, θέλω να γίνομαι ένα με αυτό. Δεν τον μετάνιωσα λοιπόν ποτέ το ότι βρεθήκαμε εκεί. Στο συγκεκριμένο ταξίδι όμως υπήρχαν στιγμές που δεν θα έλεγα ότι φοβήθηκα. Γιατί, αν και είμαστε σε ένα προστατευμένο χώρο, στον χώρο της Μητρόπολης, και εκεί βέβαια που ήταν το σχολείο και γινόταν οι εργασίες, ήταν φορές που μόνος μου κλήθηκα να βγω έξω από το συγκεκριμένο χώρο, είτε για να πάω να πάρω υλικά, για να συνεχίσουν οι εργασίες, είτε γιατί μπορεί να είχαμε λήψεις στο οτιδήποτε, και κλήθηκα να βγω έξω από το συγκεκριμένο χώρο μόνος μου, και πραγματικά ήταν στιγμές που φοβήθηκα. Γιατί έξω ήταν δύσκολα. Είναι έκριθμη η κατάσταση. Υπάρχει εγκληματικότητα. Υπάρχει εγκληματικότητα. Υπάρχει εγκληματικότητα. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα από ανθρώπινες συνθήκες. Στο πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν την καθημερινότητά τους. Έχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Είναι πάρα πολύ πίσω από εμάς. Πάρα πολύ πίσω από εμάς και πραγματικά. Εμείς εδώ, αν δεν το δούμε και αν δεν το μυρίσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μιλάω αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά, ναι, υπήρξαν φορές που, και στιγμές που φοβήθηκα. Αλλά δεν το έβαλα κάτω, το είχα στο μυαλό μου όμορφα και εντάξει, πήγαν όλα πρόκληση, καλά. Πρόκληση, πάμε παρακάτω. Ναι. Και θα κάνω και την ερώτηση που κάνω πάντα στους ανθρώπους που ταξιδεύουν εκτός Ελλάδος για να βοηθήσουν, να στηρίξουν, να αγαπήσουν άλλους ανθρώπους και να τους το δείξουν. Γιατί στην Αφρική? Αφού εδώ έχουμε τόσα προβλήματα, θα σου πούν. Εσύ γιατί στην Αφρική? Μιχάλη, ισχύει και για σένα η ερώτηση. Γιατί επέλεξες να πας στην Αφρική? Γιατί θεωρώ, Ανδριανή, ότι τα παιδιά όλου του κόσμου είναι το ίδιο. Εγώ δεν διαχωρίζω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι είμαι Έλληνας και θα προσφέρω μόνο στα παιδιά των Ελλήνων. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι παντού το ίδιο και πραγματικά ήθελα να το κάνω και αυτό και να βρεθώ έτσι και σε μία άλλη Ήπειρο και να προσφέρω και σε μία άλλη Ήπειρο που πραγματικά τα παιδιά, αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι έχουν περισσότερη ανάγκη από τα δικά μας τα παιδιά. Εγώ, επειδή έχω ζήσει και το κομμάτι πάρα πολύ και το ξέρεις με το χαμόγελο του παιδιού,
που αν μη τι άλλο είναι παιδιά κυρίως, με τα παιδιά κυρίως έχουμε να κάνουμε. Θεωρώ αυτό που ζήσαμε στην Αφρική ήταν κάτι τελείως ξεχωριστό, τελείως μοναδικό. Παιδιά που πραγματικά έτσι έχουν περισσότερη ανάγκη από όλα τα άλλα παιδιά του κόσμου, θεωρώ. Εκεί κάτω είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά. Αν μπαίνει σε ζυγαριά η ανάγκη, ναι. Εδώ μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Ναι. Δηλαδή εδώ έτσι έχουμε ακριβώς. Να κάνουμε με την επιβίωσή τους στην καθημερινή. Έτσι ακριβώς. Οι ελλείψεις είναι ακόμα και στα πιο βασικά, στο ανοίγω βρύση τρέχει νερό. Δεν υπάρχει ούτε καν αυτό, φαντάζομαι, σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, έτσι. Παιδιά που είναι μέρα που μπορεί να φάνε και μία χούφτα ρύζι, τίποτα άλλο. Εδώ τα παιδιά μας ό,τι και να είναι, είτε είναι τα παιδιά του σχολείου, είτε είναι τα παιδιά του χαμόγελου του παιδιού, είτε το οποιοδήποτε άλλο φορέα που ασχολείται με τα παιδιά στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλύτερο και πολύ υψηλότερο επίπεδο από ότι τα παιδιά εκεί. Ναι, εκεί δεν ζυγίζεται η ανάγκη. Αυτό είναι πραγματικότητα. Όχι. Μιχάλη, να κλείσουμε με σένα. Τα παιδιά είναι. Θα δανειστώ μια έκφραση που λέγαμε χτες με τον Άρη και με τον καιρό θα τη δείτε. Τα παιδιά είναι. Δεν είναι η ίδια, είναι ίσα όμως. Αυτό. Και επειδή ξέρω ότι έχουμε βοηθήσει και εγώ προσωπικά εδώ παιδιά και με το πόστο που είχα παλιά στο Δήμο με το κοινωνικό παροπολείο και ο Άρης, ήπρεπε να πάμε να βοηθήσουμε και κάπου αλλού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί τα παιδιά αυτά το είχαν πραγματικά ανάγκη. Αν δείτε τα βίντεο, αν τα προσέξετε, όταν μπήκανε μέσα στην τάξη, είχανε. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ένα σχολείο που είχε ανασκευαστεί σχεδόν. Τόσοι το είχαν μεγάλη ανάγκη, πιστεύω αυτό. Η ανάγκη πραγματικά δεν ζυγίζεται, δεν μετριέται. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλη την αποστολή του Junior Academy, όλα τα κορίτσια που με βοήθησαν όσο μπορούσαν. Πραγματικά ήταν η παρουσία τους πολύ χρήσιμη και μου δώσανε πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα, για τα παραδείγματα που δίνετε. Με τη στάση ζωής σας, με τις επιλογές σας. Τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτά. Κουράγιο, καλή συνέχεια. Αδιανή, ένα δευτερόλεπτο θα μου δώσεις. Είναι πολύ. Ο κόσμος που έχει κρίση θα το δει. Όταν έχεις μια ιδιαιτερότητα, είτε εκγενετής, είτε από ένα ατύχημα, το έχεις μέσα σου να προσφέρεις. Είναι πιο σημαντικό όμως όταν είσαι ένας άνθρωπος που τα έχεις όλα. Επιτυχίες, αναγνώριση. Είναι διπλή επιτυχία τότε να προσφέρεις. Να κοιτάς τον πίσω σου. Μεγάλη κουβέντα αυτή που λες. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που έτσι ήταν συνοδοιπόροι μου σε αυτό το ταξίδι, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλη αυτή την πορεία μέχρι να μπούμε στο αεροπλάνο και να φύγουμε για το συγκεκριμένο ταξίδι είναι ότι ο κόσμος που στάθηκε δίπλα μας σε όλο αυτό και πραγματικά το πιστεύω, αν δεν φεύγαμε να κάνουμε το συγκεκριμένο ταξίδι τον Αύγουστο και το κάναμε τώρα το χειμώνα, πιστεύω θα ήταν πάρα πολύς κόσμος δίπλα μας σε όλο αυτό. Το πήραμε, το εισπράξαμε και αυτό είναι κάτι που εμένα με κάνει πραγματικά να νιώθω ευτυχισμένος και γεμάτος. Γιατί ο κόσμος το αναγνώρισε, το είδε, συμπορεύτηκε μαζί μας και αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι μεγαλείο. Και σου δημιουργεί την ελπίδα ότι κάτι αλλάζει. Έτσι. Ότι μπορείς να ελπίζεις σε κάτι καλύτερο, σε κάτι. Όχι σε κάτι, σε ένα πιο ανθρώπινο μέλλον. Σας ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Στο Επανειδήν μετά το δεύτερο ταξίδι. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας.